πρωτεύουσα της Λέσβου και του ομηρικού Αιγιαλού των Μυτιλινών. Με ιστορία που χάνεται στους αιώνες. Η πατρίδα της Απφούς και του Ελίτη, του Σοφού Πιτακού και του Στράτη Μεριβίλη, του Κιθαροδού Αρίωνα και του Ηλία Βενέζη. Σταυροδρόμου πολιτισμού που τα σημάδια τους είναι έντονα παντού. Η πόλη των μουσείων. Τέσσερα μουσεία μέσα στην πόλη καταγράφουν με τρόπο ιδανικό το πολιτιστικό γίγνεσθε του νησιού. Ανάμεσα στις φυλλωσιές ενός ελαιώνα, στη Βαριά, πολύ κοντά στη Μυτιλίνη, βρίσκονται το Μουσείο Τεριάτ και το Μουσείο του Θεόφιλου. Πρώτο μας καλωσορίζει το Μουσείο του Θεόφιλου, με την πρωτομή του λαϊκού ζωγράφου. Στεγάζει 86 πίνακες, κληρονομιά της ζωής των χωριών, από που πέρασε ο πιο αγαπημένος Έλληνας λαϊκός ζωγράφος. Για ένα πιάτο φαΐ, ζωγράφισε στους τοίχους, στις κασέλες, στο πανί, αυτό που τον πίεζε κατάφορα, μετουσιώνοντάς το σε πανευδαιμονικό Ευαγγέλιο, πρωτόγνωρης χρωματικής εφορίας. Άλλοτε ντυμένος Μεγαλέξανδρος και άλλοτε Τζολιάς, αυτός ο μικρός όμως γιος ενός τσαγκάρι από τη Μυτιλίνη, περιπλανιέται στα χωριά του Πηλίου και της Λέσβου, διηγούμενος ιστορίας του 21 και ζωγραφίζοντας κόντρα στη χλέβη του κόσμου, με αποκλειστικό στήριγμα την αγαθότητα της ψυχής του. Ο Τεριάτ ήταν ο άνθρωπος που αναγνώρισε την αξία του και τον έκανε παγκόσμια γνωστό. Στο βάθος του ελαιώνα μια έκπληξη. Το Μουσείο Τεριάτ. Ο Στρατής Ελευθεριάδης Τεριάτ, κριτικός τέχνης και εκδότης του γαλλικού περιοδικού τέχνης Verve, στο οποίο συνεργάστηκαν τα πιο λαμπρά ονόματα συγγραφέων, ποιητών και ζωγράφων. Δημιουργός και των μεγάλων βιβλίων, για τα οποία ζωγράφησαν αποκλειστικά διάσημοι μοντερνιστές ζωγράφοι της εποχής, όπως ο Πικάσο, ο Σαγκάλ, ο Ματίς, ο Μιρό και άλλοι. Εικονογραφημένα βιβλία με πρωτότυπα χειροποίητα έργα σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Ο επισκέπτης μπορεί να γευθεί τα βιβλία χωρίς να φιλομετρά τις σελίδες τους. Σε κάθε βιτρίνα ατόφιο το μεγάλο βιβλίο. Σε κάθε τοίχο οι εικόνες του. Εδώ και ένα μέρος από την προσωπική συλλογή του Τεριάτ με έργα μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων. Απέναντι από την εκκλησία του Άγιου Θαράποντα, στο κτίριο των φιλανθρωπικών καταστημάτων Μυτιλίνης, βρίσκεται το Βυζαντινό Μουσείο. Η Λέσβος, όπου η εκκλησία ακμάζει από τον 3ο αιώνα, έχει να επιδείξει ένα πλούτο κοιμηλίων. Στο μουσείο ξεχωρίζουν οι Άγιες εικόνες που έφεραν από τη Μικρά Ασία οι ξεριζωμένοι πατέρες. Φτιαγμένες σε ιερές στιγμές της ζωής τους, μαρτυρούν την ψυχική και πνευματική τους ανάταση. Οι εικόνες αυτές, πιο εύγλωτες και από βιβλία, δεν έλειψαν από κανένα ορθόδοξο σπίτι, όσο πλούσιο και φτωχό κι αν ήταν, και δεν έπαψαν να ζωγραφίζονται και στους πιο δύσυχτους χρόνους του έθνους. Στη Συνοικία Κιόσκη βρίσκονται το παλαιό και το νέο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλίνης. Στο υποστατικό και στον αύλιο χώρο του παλαιού αρχοντικού τοποθετήθηκαν τα αγάλματα, τα μοναδικά κοιονόκρανα από τους ναούς της Κλοπεδής, οι σπουδαιότερες επιγραφές, οι επιτύμβιες στήλες. Στο εσωτερικό του κτίριου εκτίθενται κυρίως κεραμικά, ειδόλια και νομίσματα από την προϊστορική έως τη ρωμαϊκή εποχή. Συγκεντρωμένα όλα τα τεκμήρια της ιστορίας διασαφηνίζουν το ρόλο που διαδραμάτισε το νησί στον αρχαίο κόσμο.
Το νέο κτίριο βρίσκεται στη θέση του ιερού της Αφροδίτης. Περιλαμβάνει εκθέματα από την ελληνιστική και ρωμαϊκή Λέσβο. Ενώ παράλληλα λειτουργεί περιοδική έκθεση. Με τα εκπληκτικά ψηφιδωτά δάπεδα της αρχαίας κατοικίας, δίνει την εικόνα του τρόπου ζωής στη Λέσβο. Στις υπόλοιπες αίθουσες κυριαρχούν τα γλυπτά που είχαν λατρευτικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η Μυτιλήνη του πολιτισμού. Λέσβος η Μακαρία. Το νησί της διανόησης.